Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια διαδικτυακή πολιτική συνέντευξη από το NSTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Σμύρνης. Δημήτρης Πετρόπουλος μαζί σας και μαζί μου σήμερα η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, βουλευτής Αλφα Αθήνας με το ΜΕΡΑ25. Κυρία Αδαμοπούλου, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, μεγάλη μου χαρά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά να πούμε, είμαστε προπαραμονή Χριστουγέννων. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Και να μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε με αυτή την πανδημία η οποία τόσο πολύ μας κούρασε. Κυρία Δαμοπούλου, ευχόμαστε. Πριν πάμε στο θέμα το οποίο απασχόλησε προσωπικά εσάς και τη Βουλή, θέλω να μου πείτε λίγο σχετικά με την παρουσία σας στα μέσα, στα κανάλια. Οφείλω να πω ότι έριξα μια ματιά. Σας βλέπω συχνά να μιλάτε στη Βουλή, αρκετά συχνά. Δεν σας βλέπω όμως με συχνή παρουσία στα κανάλια. Υπάρχει κάποιο θέμα ειδικά με το ΜΕΡΑ25, τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, αυτό είναι μία πάγια πολιτική της κυβέρνησης από την ώρα που εξελέγει να θέσει στο περιθώριο τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικοινωνιακά, σαν να έχει γίνει, θα λέγαμε, μία ανίερη συμμαχία μεταξύ της κυβέρνησης και των μεγάλων, εν πάση περιπτώσει, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γνωρίζουμε όλοι τη λίστα Πέτσα με τα πολλά χρήματα που έχουν δοθεί στα κανάλια, προκειμένου να προωθούν αποκλειστικά τις κυβερνητικές επιλογές και με έναν τρόπο, θα λέγαμε επικοινωνιακά, ο οποίος παραπληροφορεί το κοινό. Και αυτό γιατί ουσιαστικά έχουν περιθωριοποιηθεί τα κόμματα. Υπάρχει μια υποεκπροσώπηση των κομμάτων στα κανάλια, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του ΜΕΡΑ25. Βλέπουμε να παραβιάζεται συστηματικά η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, να φημώνεται ουσιαστικά η αντιπολίτευση από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε ένα σημαντικό πρόβλημα θεσμικό σε σχέση με την ελευθερία του τύπου, να το πω πολύ απλά, κατοχυρώνεται από το ίδιο το Σύνταγμα. Την αξιωματική αντιπολίτευση τη βλέπουμε συχνά όμως, αρκετά συχνά προσωπικά. Ναι, σίγουρα η περιθωριοποίηση αυτή και η απομόνωση γίνεται σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Θα λέγαμε ότι παίζει ένα κυρίως δικοματικό παιχνίδι στα κανάλια. Όμως και πάλι η κάλυψη τηλεοπτική της κυβέρνησης ξεπερνάει και το 60%. Αυτό το ξέρω δηλαδή πολύ συγκεκριμένα, γιατί τέθηκε ως θέμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εμείς ως ΜΕΡΑ25 κάναμε έκκληση στο ΕΣΟΥΡΟΥ να μας δικαιολογήσει, να μας αιτιολογήσει πού οφείλεται και πώς αιτιολογείται αυτή η απόκληση τεράστια στη τηλεοπτική κάλυψη και δεν υπήρξε καμία επαρκής απάντηση. Μάλιστα δόθηκε και η εξής απάντηση, η οποία δημιουργεί, είναι εύλογη, μάλλον όχι εύλογη, είναι άξια απορίας, ότι δεν παίζει ρόλο η ποσότητα ή η ποιότητα. Όμως και αυτή η ποσοτική απόκληση δημιουργεί πρόβλημα στην ίδια την ποιότητα της κάλυψης της ειδησιογραφίας. Στο κανάλι της Βουλής έχει εκπροσωπηθεί το ΜΕΡΑ25, ξεκινώντας από το Γενικό Συνέδριο. Έχει εκπροσωπηθεί από όλους σχεδόν, αν όχι όλους, γιατί δεν έχω πλήρη εικόνα, από τους περισσότερους βουλευτές. Εσείς πήγατε? Ναι, έχω πάει. Με χρόνο που ήταν ικανοποιητικός για την... Ναι, βεβαίως. Ήταν επαρκής. Ναι. Ας φύγουμε λίγο από αυτό. Με το κρατικό κανάλι, έτσι, με την ΕΡΤ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Σύνθεση με την ΕΡΤ, όπου δεν υπάρχει αυτή η κάλυψη. Αντίστοιχα και τη ραδιοφωνία ή μόνο το τηλεοπτικό? Μιλάω τώρα για το τηλεοπτικό, αλλά και σε σχέση με τη ραδιοφωνία δεν υπάρχει αντίστοιχη κάλυψη. Mm-hmm. Ναι. Κύριε Δαμοπούλου, φύγουμε λίγο από το κομμάτι αυτό. Ξέρετε καλά, την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιες μέρες πριν από την προηγούμενη Τετάρτη απασχολήσατε την Βουλή. Την προηγούμενη Τετάρτη, μάλιστα, υπήρξε και η, μεταξύ άλλων βουλευτών, υπήρξε και η άξη της πολιτικής σας ασυλίας για ένα συμβάν, για κάποια πράγματα, κάποια λόγια τα οποία είπατε σε μία από τις ομιλίες σας. Δώστε μου το χρόνο, πριν σας δώσω εγώ το χρόνο να μου πείτε τη γνώμη σας, να ακούσουμε λίγο το ηχητικό και θα επανέλθουμε να μου πείτε, διότι παρόλο που μιλήσατε την ίδια μέρα της άξης της ασυλίας σας και μάλιστα νομίζω μισή ώρα, ενδεχομένως πολλοί κόσμος να μην γνωρίζει το θέμα, οπότε θέλω και να ακουστείτε. Ναι, και ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να σας ακούσουμε το ηχητικό.
Όσο για τους γνωστούς μπαχαλάκηδες, στους οποίους αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι, που μπαχαλάκιας ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος φέρνει ανακατοσούρα, δεν είναι αυτός ο οποίος διαδηλώνει, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θέλει να προβοκάρει, θέλει να διαλύσει την διαδήλωση. Είναι γνωστοί αυτοί οι μπαχαλάκηδες. Είναι γνωστοί και στην ελληνική αστυνομία. Συχνά είναι τα ίδια τα αστυνομικά όργανα τα οποία ως κουκουλοφόροι θα ρίξουν μία μολότοφ για να διαλύσουν τη διαδήλωση. Είναι γνωστοί λοιπόν οι μπαχαλάκηδες στους κατασταλτικούς μηχανισμούς και πραγματικά ρητορικό το ερώτημα γιατί δεν εξαρθρώνονται, γιατί δεν προβαίνετε σε πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να τους εντοπίσετε, διότι πολύ απλά τους εργαλειοποιείτε. Λοιπόν, ακούσαμε το ηχητικό. Πριν σας ρωτήσω, διχογνωμία στην κοινή γνώμη, όσο τουλάχιστον μπορώ να την παρακολουθήσω εγώ. Κάποιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστό αυτό που είπατε, κάποιοι άλλοι είπαν ότι είναι σωστό και μάλιστα είναι τεκμηριωμένο, όπως προσπαθήσατε και εσείς ίδια να το τεκμηριώσετε με δημοσιογραφικά μάλιστα στοιχεία, τα οποία δεν μπορώ και να αμφισβητήσω, γιατί είναι εκεί και είναι υπαρκτά. Και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας είπε ότι εκεί μέσα βρε παιδί μου αστειότητες, ο ένας μηνύει τον άλλον, τι πράγματα είναι αυτά, αντί να κοιτάξουν να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας επί του συγκεκριμένου συμβάντος και με δεδομένο ότι είστε και δικηγόρος και μάλιστα παρεφέτες, πώς πρόκειται να εξακολουθήσει η συγκεκριμένη υπόθεση μετά την άξη της ασυλίας? Καταρχάς, αυτό που θα σας πω δεν είναι προσωπική μου εκτίμηση. Έτσι, δεν είναι προσωπική μου άποψη. Είναι τι ορίζει ουσιαστικά το Σύνταγμα, τι ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και πώς τοποθετήθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση. Γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι σε σχέση με την άρση της ασυλίας μου υπήρξε μία κρατίας ως ένα πλήγμα του κράτους δικαίου, δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο, ένα πολύ κακό δεδικασμένο σε σχέση με την ελευθερία του βουλευτή, όχι να εκφράζεται απλά, όχι να ασκεί απλά δημόσια κριτική, η οποία βλέπουμε να ποινικοποιείται, αλλά να ασκεί αυτό το οποίο οφείλει να ασκεί, που είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Γιατί η δήλωσή μου αυτή εντασσόταν σε ένα πλαίσιο ελέγχου ουσιαστικά που άσκησα, σε ένα πλαίσιο ερώτησης ουσιαστικά που απίφθηνα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ως μη σύλληψης τόσα χρόνια αυτών των μηχανισμών, εν πάση περιπτώσει, αυτών των ατόμων που προκαλούν τη διάλυση και στις διαδηλώσεις και που, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να αποσυντονίσουν ουσιαστικά μια κινητοποίηση και να τη διαλύσουν. Είναι πραγματικά... Είναι πολύ λυπηρό αυτό το οποίο έχει συμβεί, κατόπιν βεβαίως μιας στρατηγικής, θα έλεγα, και καταχρηστικής έγκλησης εις βάρος μου, η οποία ασκήθηκε από μια ένωση προσώπων που πραγματικά ακόμη απορώ και απορεί ολόκληρος ο νομικός κύκλος, πρέπει να σας πω, γιατί μετά την άρση ασυλίας μου με έχουν πιάσει πολλοί συνάδελφοι δικηγόροι, οι οποίοι γνωρίζουν νομικά και μου λένε, καλά, τι είναι αυτό το οποίο έγινε? Το θεωρούν αστείο νομικά. Πέρα από τραγικό, είναι και αστείο, είναι κωμικοτραγικό. Αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν ότι τους προσέβαλα προσωπικά, ενώ δεν καταφέρθηκα κατά συγκεκριμένου ατόμου, δεν καταφέρθηκα καν κατά ολόκληρης της αστυνομίας. Μίλησα απλά για κάποιους μηχανισμούς, τους οποίους έχουν καταγγείλει εδώ και χρόνια πολιτικά πρόσωπα, πρώην αρχηγός ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στα έγγραφα τα οποία κατέθεσα είναι συγκεκριμένες μαρτυρίες, δηλώσεις, τοποθετήσεις πρώην αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος ένιωσε ντροπή για όλα αυτά τα οποία έζησε εκεί μέσα. Θέλω να τονίσω ότι αυτά τα έγγραφα αφορούν μαρτυρίες και δηλώσεις πολιτικών προσώπων, γιατί ξέρετε, υπάρχει ακόμη ένα κομμάτι του κοινού το οποίο δεν έχει παρακολουθήσει την ομιλία μου. Θέλει να παρερμηνεύει, το οποίο δεν ξέρει καν ότι κατέθεσα αποδεικτικά έγγραφα. Ακόμη μου λένε ότι λες πρέπει να το αποδεικνύεις. Ενώ αυτά τα έγγραφα είναι αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία, όπως και έγγραφα τα οποία θα καταθέσω στη συνέχεια ενώπιον της δικαιοσύνης. Λοιπόν, είναι προφανές ότι όλη αυτή η κίνηση εκ μέρους της κυβέρνησης είναι μια κίνηση από τη μία πολιτικής στοχοποίησής μου,
πολιτική στοχοποίηση του χώρου στον οποίο ανήκω, δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αλλά και εκτός των άλλων είναι μια κίνηση εκφοβισμού, φήμωσης, έτσι, τρομοκράτησης των βουλευτών, να προσέχουν πλέον τα λόγια τους από το βήμα της Βουλής, όταν το ίδιο το άρθρο 60 δίνει το απεριόριστο δικαίωμα της γνώμης. Αυτό, και θέλω λίγο να είμαι σαφής εδώ, δεν σημαίνει ότι οι βουλευτές έχουμε μια προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους πολίτες. Βεβαίως και αν στραφούμε εκτός του πλαισίου των κοινοβουλευτικών μας καθηκόντων, το τονίζω αυτό, κατά συγκεκριμένου πολίτη, βεβαίως και ο πολίτης αυτός να στραφεί εναντίον μας δικαστικά. Αυτό το τονίζουμε και ως μέρα 25. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, με την άσκηση κοινοβουλευτικών καθεκόντων. Είναι έτερον εκάτερο, γιατί έγινε μια πραγματικά ακροβατική, μια πολύ αδύναμη επιχειρηματολογία εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Κύριε Δαμοπούλου, συκοφαντική δυσφήμιση είναι το αδίκημα. Το αδίκημα για το οποίο κατηγορούμε, το οποίο βεβαίως δεν στοιχειοθετείται καν, γιατί δεν καταφέρθηκα κατά συγκεκριμένου ατόμου. Mm-hmm. Αυτό το ξέρει δηλαδή και ένας δευτεροετής της νομικής. Ναι, το ακούσαμε και στο ηχητικό, ότι δεν έχετε καταφερθεί κατά συγκεκριμένου ατόμου. Ναι. Έχετε αφήσει δηλαδή όμως ξεκάθαρες υπόνοιες ότι συμβαίνουν πράγματα εκεί που υπονοήσατε ότι συμβαίνουν. Όπως έχω πει ότι επίορκοι υπάρχουν και δικηγόροι και γιατροί, έτσι, σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Δεν είχα καμία πρόθεση να δυσφημίσω τους αστυνομικούς, για τους οποίους εγώ προσωπικά κάλεσα τον Υπουργό κατά τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου να λάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την ακόμα μεγαλύτερη θεσμική προστασία αυτών των ανθρώπων. Να λάβει μέτρα εξυγχρονισμού της αστυνομίας, εξοπλισμού της αστυνομίας με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τρόπο που δεν θα διακινδυνεύει η ζωή τους, έτσι, που θα προστατεύονται ακόμα περισσότερο, ότι θα πρέπει δηλαδή να εξυγχρονιστεί η αστυνομία σε αρμονία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε κάθαρα. Γιατί απέχουμε πάρα πολύ από την από το ευρωπαϊκό πρότυπο, τέλος πάντων, της αστυνομίας. Mm. Άρα λοιπόν, όχι απλά δεν είχα καμία πρόθεση συκοφάντησης αυτού του χώρου, αλλά αντίθετα, σας επαναλαμβάνω, εγώ η ίδια προσπάθησα να συμβάλλω ως μέρα 25 στη θεσμική, εν πάση περιπτώσει, κατοχύρωση αυτού του σώματος και σε μια μεταρρύθμιση ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο το έργο τους, το πολύ σοβαρό έργο τους. Ξεκάθαρη η απάντησή σας. Ας μιλήσουμε και λίγο για το αύριο αυτής της υπόθεσης. Είστε και έγκριτη νομικός. Προφανώς κάποιος εισαγγελέας θα πάρει το φάκελο τώρα που έχει αχθεί η ασυλία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να κλείσει με ένα βούλευμα ή θεωρείτε ότι θα πάει στο ακροατήριο? Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες εκτιμήσεις. Το σίγουρο είναι, όπως σας είπα και πριν, ότι είναι μία, δηλαδή, σας λέω αυτό μπορεί να το χειριστεί και ένας φοιτητής της νομικής, είναι μία πολύ εύκολη, νομικά πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμη περίπτωση, mm-hmm. γιατί πρέπει να καταπέσει αυτή η μήνυση. Μάλιστα. Πρέπει να καταπέσει ακόμη και σε επίπεδο παραδεκτού. Μάλιστα. Όχι μόνο σε επίπεδο μόνο βασιμότητας. Οπότε, ναι, η νομιμότητα εκεί οδηγεί. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί ότι θα πρέπει να υπάρξει απαλλαγή. Ωραία. Αλλά εκτίμηση μπορώ να κάνω. Ωραία. Ας πάμε και στην επικαιρότητα. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολλούς μήνες μόνιμη επικαιρότητα είναι η πανδημία, η διαχείριση της πανδημίας. Η πανδημία στο πρώτο στάδιο πριν το καλοκαίρι, το δεύτερο κύμα. Τώρα έρχεται και ένα εμβόλιο. Κάντε μου ένα σχόλιο για το πώς, κατά τη γνώμη σας, έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση την πανδημία. Κοιτάξτε, και εδώ δεν θα σας μιλήσω σε σχέση με προσωπικές μου εκτιμήσεις, θα σας μιλήσω σε σχέση με τα νούμερα. Mm-hmm. Σήμερα, συγκεκριμένα, το πρακτορείο Bloomberg κατέταξε την Ελλάδα σε πάρα πολύ χαμηλή θέση σε σχέση με τις επιδόσεις της στη διαχείριση της πανδημίας. Είπε ότι η Ελλάδα συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή πέφτει κατά 19 θέσεις ως προς την αντιμετώπιση των κρουσμάτων, ως προς το ποσοστό θνησιμότητας, ως προς τη διεξαγωγή των μαζικών τεστ,
Είμαστε η 50η ανάμεσα στις 53 χώρες στις χειρότερες επιδόσεις ως προς τη διαχείριση της πανδημίας. Οι γιατροί, οι οποίοι με αυταπάρνηση και αλτρουισμό, με πραγματική αυτοθυσία και παροπλισμένοι τελείως προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα περιστατικά, μιλούν από μόνοι τους. Έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες εκκλήσεις στην κυβέρνηση να τους θωρακίσει, να προβεί στις απαραίτητες δαπάνες, στις απαραίτητες προσλήψεις, εννοώ δαπάνες από τον προϋπολογισμό για προσλήψεις μόνιμες. Δεν έχει κάνει καμία μόνιμη πρόσληψη μέχρι σήμερα η κυβέρνηση. Αν έχει κάνει κάποιες στοιχειώδεις συμβάσεις, αυτές είναι ορισμένου χρόνου. Δεν μιλάμε για μόνιμες προσλήψεις. Εμείς την έχουμε καλέσει ως μέρα 25 και μάλιστα καταθέσαμε σχετική τροπολογία προχθές εν ώψη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας να προβεί σε προσλήψεις 7.000 μόνιμου πάντα ιατρικού προσωπικού, 3.000 νοσηλευτικού, 10.000 περίπου διοικητικών, να προβεί σε, να κατατάξει βεβαίως, είναι εξωφρενικό πραγματικά το ότι οι υγειονομικοί δεν έχουν καταταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ζητήσαμε να καταταχθούν και να τους χορηγηθεί το σχετικό επίδομα. Ζητήσαμε να υπάρξει ένα, να προβλεφθεί ο σχεδιασμός ενός κέντρου μαζικών εμβολιασμών και μαζικών τεστ που να μετεξελιχθούν στην πορεία σε πρωτοβάθμια υγεία. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αποδέχεται ούτε καν τη δημιουργική αντιπολίτευση που κάνουμε. Καλώς να μην κάνουμε μόνο καταγγελτική αντιπολίτευση, αλλά όταν είτε εμείς είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης προτείνουμε κάποιο αντίμετρο, καταλήγει στα σκουπίδια η όποια τροπολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι μόνο οι υπουργικές τροπολογίες γίνονται αποδεκτές. Δηλαδή, ακόμη και αυτό πλήττει τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Το να μην γίνονται αποδεκτά μέτρα εν ώψη αυτή τη στιγμή της πολύ επίγουσας κατάστασης που διανύουμε, να μην γίνονται αποδεκτά μέτρα, άλλο εξωφρενικό. Στον προϋπολογισμό δεν προβλέπονται μόνο μειωμένες δαπάνες για την υγεία κατά 573 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Και μάλιστα από τα 4,5 δις που προβλέπονται, τα 3 δις λέει θα χρησιμοποιηθούν μόνο αν κριθεί απαραίτητο. Έτσι. Αλλά προβλέπεται ότι δεν θα γίνει καμία μεταβίβαση στον ΕΟΠΗ από τον τακτικό προϋπολογισμό. Δεν θα γίνει καμία μεταβίβαση στην πρωτοβάθμια υγεία από τον προϋπολογισμό. Η όποια μεταβίβαση θα γίνει στον ΕΟΠΗ θα είναι με επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Με επιβάρυνση των ασφαλισμένων συνταξιούχων και εργαζομένων, των οποίων οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν μειωθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Ως προς τον τρόπο διαχείρισης του προγράμματος Ελευθερία, που είναι προφανώς ο τρόπος που θα εμβολιαστούν οι άνθρωποι μετά τις 26-27 που θα αρχίσει να έχει το εμβόλιο, έχετε κάποια πρώτη εικόνα? Εννοείται ως προς το ποιοι και πόσοι θα εμβολιαστούν. Ναι, αν έχετε ασκήσει κριτική, αν έχει ήδη έκθεση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι πολύ λίγες οι παραγγελίες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για περίπου 9.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Άμεσα, ναι. Ναι, το οποίο θα καλύψει ένα πολύ μικρό κομμάτι του πληθυσμού και από όσο ξέρω τους πιο ευάλωτους. Υγειονομικούς πρώτα. Υγειονομικοί, όπως είναι το υγειονομικό προσωπικό. Σίγουρα δεν επαρκεί αυτό το νούμερο. Βέβαια, όπως τοποθετήθηκα σχετικώς και στην Ολομέλεια, να μην έχουμε μία αιμονή ιδεολειπτική με τα φάρμακα, με τα εμβόλια, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και την φαρμακευτική αγωγή που συζητείται αυτή τη στιγμή από επιστημονικούς, από εκπροσώπους επιστημονικής κοινότητας, έτσι όπως είναι ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας, ο κύριος Κούβελας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μια ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή, αν όχι για να αντιμετωπίσει τα πολύ ακραία περιστατικά, σίγουρα τα μέτρια συμπτώματα. Και δυστυχώς υπάρχει μια εκοφαντική σιωπή για αυτή την αγωγή. Σε παράλληλα επίπεδα πάντα εννοώ, έτσι. Δεν εννοώ να καταργήσουμε τα εμβόλια και να στραφούμε μόνο σε αυτή την αγωγή. Σε κάθε περίπτωση, για να επανέλθουμε στο ερώτημά σας, θεωρώ ότι έχει γίνει μια επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας. Η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων. Δεν έχει καταφέρει να ενισχύσει, δεν θέλει μάλλον, όχι δεν έχει καταφέρει, δεν θέλει να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τη μία, καμία μειωμένες δαπάνες για την υγεία, από την άλλη βλέπουμε μια τρομερή διασπάθηση του δημοσίου χρήματος σε απευθείας αναθέσεις, με
με πακτολό χρημάτων στα κανάλια. Είναι δηλαδή σκανδαλώδη αυτά τα οποία βλέπουμε από αυτή την κυβέρνηση. Είναι προκλητικά. Είναι προκλητικά γιατί μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος φτωχοποιείται όλο και περισσότερο. Η ύφεση που θα βιώσουμε θα βαθαίνει όλο και περισσότερο. Και όταν λοιπόν βλέπουμε τέτοια σκάνδαλα, όταν βλέπουμε τέτοια αδιαφορία για τις κοινωνικές δαπάνες και από την άλλη για επικοινωνιακούς λόγους να ενισχύουμε μέσα στο πλαίσιο ενός επιτελικού κράτους που θέλει να τα ελέγχει όλα, να ενισχύουμε τους θεσμούς εκείνους οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν την πολιτική μας δύναμη. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η αύξηση της καταστολής. Έτσι. Επειδή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τουλάχιστον, ασχέτως αν δεν το παραδέχεται επικοινωνιακά, ότι έχει αποτύχει στη διαχείριση της κατάστασης, εργαλειοποιεί την πανδημία ακόμη και για να εφαρμόζει μια ακραία καταστολή σε βάρος αθώων πολιτών. Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Αδαμοπούλου. Να μην σας κρατήσω άλλο. Καλή συνέχεια. Η Βουλή ολοκληρώνει, έρχονται διακοπές με αυτό τον πολύ περιορισμένο τρόπο θα τη ζήσετε κι εσείς και εμείς και όλοι μας. Υγεία, καλή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μας δώσατε την ευκαιρία να εκφράσουμε τη φωνή μας, όπως φημώνεται, σας το είπα και από την αρχή. Και εύχομαι...